Επισκεφθήκαμε πράγματι χθες τη Βουλή των Ελλήνων και συναντηθήκαμε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα πρώτα ξεκινήσαμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον κύριο Κουσούμπα. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση. Κατόπιν συναντηθήκαμε με το ΚΙΝΑΛ, με τον κύριο Καμίνη συγκεκριμένα, και μετά ήρθε η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ και παραδώσαμε και το αίτημά μας, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα άλλα δύο κόμματα, στο ΜΕΡΑ και στο ΜΕΡΑ 25 και στον Ελληνική Λύση. Ο κύριος Μουτζούρης είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία δεν μιλήσαμε, δεν είχαμε κανονίσει κάτι, δεν μας δέχτηκε. Εκείνο που έχει σημασία βέβαια, εμείς έπρεπε να εκθέσουμε τα προβλήματα τα οποία συναντούμε εδώ με την κατασκευή των δομών. Είμαστε αντίθετοι, εφαρμόζομαι τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και όπως γνωρίζετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας απεφασίστη άλλη μια φορά με πλειοψηφία βέβαια να μην επιτρέψουμε να γίνει καμία νέα δομή, τουλάχιστον με αυτό το σκεπτικό που η κυβέρνηση σκέπτεται, στα νησιά μας. Θέλω να πω ότι το κλίμα ήταν πολύ καλό όσον αφορά τις αντιπολιτεύσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος ο οποίος παίρνει εξουσίες από την περιφέρεια και τις μεταφέρει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, που δεν ξέρω αν είναι και αρμόδιο να εφαρμόσει σχετικές τις διεύθυνσεις, δηλαδή περιβαλλοντολογικών όρων που προβλέπει για να γίνει κάποια δομή σε ένα νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπου εκεί θα υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αναμένουμε την απόφαση του Κοινοβουλίου. Κύριε Βουλή, δεν ζητήθηκε συνάντηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Το συντοπίτη με αυτόν τον Υπουργό. Ο Υπουργός ήταν στη Γαλλία, ήταν στο εξωτερικό, οπότε δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να το συναντήσουμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με κάποιο μέλος της κυβέρνησης, με κάποιον βουλευτή τουλάχιστον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η τροπολογία αυτή που θα περάσει σήμερα, τι ακριβώς αρμοδιότητες αφαιρεί από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είναι οι περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις που η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που ανήκει στην περιφέρεια μεταφέρεται στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης. Κάτι το οποίο με αυτόν τον τρόπο του δίνει το δικαίωμα να μπει και σε ζώνες χωρίς να έχει περιβαλλοντολογική άδεια και να δημιουργήσει τις λεγόμενες αυτές δομές. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς και έτσι αυτό φοβόμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει εκεί να σταματήσει. Δεν μπορεί σε μια νύχτα να αλλάζουν τα δεδομένα, πράγματα τα οποία έχουμε αποκτήσει σαν περιφέρεια, και να μας αφήνουν μόνο τους ποταμούς και τα ρέματα και να κάνουν επεμβάσεις σε χώρους όπου παλαιότερα βέβαια είχαμε την αρμοδιότητα εμείς.